να χαιρετήσω και από μέρους μου, να εφηθρώσω όλους δύναμη και προσπάθεια που μας έχουμε ανάγκη όλοι. Αφού τις μέρες αυτές που συζητάω με τον κόσμο, βλέπω πώς έχουν πέσει όλοι οι άλλες παρατάξεις πάνω σε διάφορους αθλητικούς παράγοντες, σε διάφορους προσεξιτές, αθλητές, υπόσχονται πολλά. Και ενώ βλέπουμε κάποιους οι οποίοι είναι ανήκουν σε μια άλλη, σε ένα άλλο ιδεολογικό χώρο, να συμβιβάζονται και δημιουργούνται αυτά τα που γνωρίζουν όλοι. Εμείς βλέπουμε αυτή τη διαφορά η δικιά μας που λέμε και στον κόσμο, είναι ότι εμείς πάμε σε ένα χώρο για να δουλέψουμε, δεν πάμε σε ένα χώρο για να πάρουμε κάτι. Αυτή είναι η διαφορά η δική μας από τους άλλους και αυτό πρέπει νομίζω να το τονίσουμε. Τώρα, στον χώρο του αθλητισμού που τον υπηρετώ 52 χρόνια, υπάρχουν πολλά προβλήματα, τα ξέρουμε, θα κάνουμε συζητήσεις στους χώρους που θέλουμε να δούμε, να πούμε τις δικές μας προτάσεις. Εγώ θέλω να αναφερθώ πολύ σύντομα σε δύο παραδείγματα από την εμπειρία μου. Το 1985 με έστειλε το κόμμα στην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας να μελετήσω το σύστημα του αθλητικού. Το θαύμα τότε, οι Αμερικάνοι λέγανε είναι 50 χρόνια μπροστά. Θέλαμε κάποια πράγματα εδώ, ήμουν ο πρώτος εισηγητής των αθλητικών σχολείων. Αν μας ακούγαν τότε το 20% από αυτά που είχαμε πει στην οργάνωση, γι' αυτό να προσέξουμε μερικά πράγματα, είναι λάθη, σίγουρα είναι λάθη, αλλά αν μας ακούγαν τότε και εφαρμόζαμε ένα 20% στον χώρο της οργάνωσης του αθλητισμού, τότε θα είχαμε αυτό το χάλι. Διότι είναι η κατάσταση στον αθλητισμό, το γνωρίζουμε οι δημοκρατέ μας, είναι τραγική. Ο κόσμος ο πολίτης δεν γνωρίζει τι γίνεται. Είναι στα αστυνομικά σωματεία της ΜΑΕ. Εμείς βέβαια υπηρετούμε. Και εγώ όλα αυτά τα χρόνια υπηρέτησα το μαζικό αθλητισμό. Δεν απορρίπτουμε βέβαια τον πρωταθλητισμό εξ ολοκλήρου, όταν όμως υπάρχουν σωστές βάσεις στο θέμα στις υπομονές, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα σωστό σύστημα το οποίο θα το υποστηρίξουμε εμείς από τους χώρους στους οποίους θα είμαστε. Και ένα δεύτερο, για να μην σας κουράζω, το έχουμε ακούσει πάρα πολλά βέβαια, όλοι μας συγκεντρωνόμαστε κάθε χρόνο, μία φορά το χρόνο, στο Δημοτικό Στάδιο Πάτρας. Είναι το... Δεν υπάρχει άλλο κύκλο για να μαζευτεί ο κλασικός αθλητισμός. Σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει πιο οργανωμένο γήπεδο από το Δημοτικό Στάδιο της Πάτρας και εκεί κάνουμε το μεγάλο μας πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τους το λέμε, ποιος είναι δημοργός εδώ, ο κ. Πλέτηδης. Αυτό είναι. Μερικοί γελάνε. Δύο παραδείγματα έφερα, νομίζω ότι από εκεί πέρα ερχόμαστε όλους. Καλή δύναμη, αγώνας, προσπάθεια